διαβάσει μια γνώμη τα τελευταία χρόνια ότι η μελαγχολία που έχει ο Σοπέν και στα πιο γλυκά του έργα, αυτά που δεν είναι σε μινόρ, στο Λίστ δεν υπάρχει. Στο Λίστ πάντα υπάρχει μια αισιοδοξία, ένας ερωτισμός, αλλά δεν είναι λυπημένος. Είναι χαρούμενος μέσα. Του αρέσουν βέβαια και τα μυστήρια πράγματα, όπως δείχνει το Μεφίστο Μάτς που θα τέλειωσε το κόσμο. Αλλά δεν νιώθω στο Λίστ λύπη, δεν νιώθω μελαγχολία, δεν νιώθω μαύρη καρδιά ενός ο Σοπέν και στα πιο γλυκά σημεία λυκεί. Το 1829, αν θυμάμαι σωστά, είχε επανεκδοθεί ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο, μυθιστόρημα του Γκέτε, ο Δόκτωρ Φάουστ. Πολύ στα 18 ετών τότε. Και το είχε διαβάσει και είχε συγκλονιστεί. Ειδικά με το χαρακτήρα του Μεφιστόφιλ, του διαβόλου. Έγραψε μία συμφωνία του Φάουστ, ένα ορχιστρικό ποίημα, η σονάτα του Δάντη, και η σονάτα σε Σι Ελάσσονα του Λίστ, παρόλο που δεν έχει κάποιο τίτλο, έχει μέσα πάρα πολλά στοιχεία διαβολικά. Πιστεύω και σε πολλά έργα του αυτός ο χαρακτήρας του διαβόλου, σε πολλές μορφές βέβαια, όχι με το στερεότυπο που ξέρουμε με την ουρά και τα κέρατα και κόκκινο, αλλά ο καθένας έχει το δικό του διάβολο. Λοιπόν, ακούγοντας αυτό το έργο, το έλεγα και στο σεμινάριο λίγο νωρίτερα, ότι εδώ έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να μην ξεχνάμε. Είναι όντως ένα έργο το οποίο εκείνη την εποχή, όταν το πρωτοέπαιξε ο Λίστ, είχαν μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα και παραμένει από τα δυσκολότερα έργα του Λεπτοτυρίου. Αλλά μην ξεχάσουμε ότι δεν είναι ένα δεξιοτυπικό έργο. Είναι έργο που έχει το διάβολο σε πολλές μορφές, τρομακτικό, πονηρό, παθιασμένο, τρυφερό, ερωτικό. Και ταυτόχρονα η λέξη Waltz σημαίνει ότι είναι χορός. Λοιπόν, άμα παιχτεί σε υπερβολικά γρήγορα τέμπη, όπως το παίζουν πάρα πολύ, για να δείξουν προφανώς τη μεγάλη τους αζηλητέ στο πιάνο, φεύγει η αίσθηση του χορού. Διότι άμα είναι πάρα κάτι πολύ γρήγορο, όπως άμα είναι κάτι πολύ αργό, δεν χορεύεται. Μου πρέπει να βρεθεί ο καθένας να το ψάξει, να έχει αυτό το διαβολικό στοιχείο σαν κύριο οδηγό στο ύφος και στο χαρακτήρα του έργου και ταυτόχρονα να νιώθει συνέχεια ότι υπάρχει ένας χορός. Μπορεί ένας χορός γύρω από τη φωτιά, αλλά πρέπει να είναι ένας χορός. Το περίεργο είναι όπως εφέζουμε αυτό το έργο του διαβόλου, πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια. Κρήτη, μοναστήρι. Thank you.
Thank you.